του Ευαγγελισμού. Γεια σας και από μένα. Την είχαμε δικαιωμένο στον Ευαγγελισμό, τώρα είναι επιμελητής ο Τζάνιο. Επιβατικός καρδιολόγος. Θα μας παρουσιάσει το θέμα του είναι καρδιογράφημα, μια στεφνορευτία και μια απρόσμενη διάγνωση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Η χαρά για μένα είναι διπλή, γιατί και η τιμή μεγάλη, γιατί είμαι ανάμεσα σε φίλους, τόσο από τον Ερυθρό και κυρίως από τον Ευαγγελισμό, από όπου ξεκίνησα. Από μια ιστορική κλινική, κύριε Φρεμίδη, ξεκίνησα και κατέληξα σε μια άλλη ιστορική κλινική, στο Τζάνιο, να με προεδρεύει ένας δάσκαλος καρδιολογίας, όπως ο κύριος Μπελντέκος, ο κύριος Κρανίδης, που το πρώτο βιβλίο περίχων που διάβασα ήταν το δικό του, και περιμένω να με σώσει ο Δημήτρης Σταλίκας, που είναι επεμβατικός καρδιολόγος. Λοιπόν, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια στεφανιογραφία και μια πρόσμενη διάγνωση. Ο τίτλος είναι πιο πολύ για να σας εξάψει τη φαντασία. Σας προειδοποιώ, δεν θα δείτε κανέναν υπέρηχο. Λοιπόν, μια ασθενής 73 ετών, καπνίστρια υπερταστική, με θετικό κληρονομικό ιστορικό για στεφανία νόσο, ήρθε στο ΤΕΠ μας και παραπονέθηκε για οπισθοστερνικό άλγος. Αυτό το άλγος το είχε από μέρες. Είχε μάλιστα επισκεφτεί έναν καρδιολόγο 2 μέρες πριν έρθει σε εμάς. Εμάς ήρθε Κυριακή, την Παρασκευή είχε πάει στον καρδιολόγο, ο οποίος, επειδή θεώρησε ύποπτο το ενόχλημα, τη συνέστησε να πάει σε νοσοκομείο. Αυτή όμως δεν πήγε, διότι βάφτιζε το εγγόνι της το Σάββατο. Έτσι την έβαλε σε σαλοσπύρτων 100 μαζί με ρανολαζίνη 3,75, 1x2 και ολμεσαρτάνη των 40 έπαιρνε για την υπέρταση. Από τη φυσική εξέταση στα επίγοντα δεν είχε τίποτα το φοβερό. Ίσως το πιο έτσι ενδιαφέρον ήταν ότι είχε όψη πάσχοντος λόγω της συνεχιζόμενης προκάρδιας δυσφορίας. Αυτό είναι το καρδιογράφημα. Συγχωρήστε με, δεν είναι καλό, γιατί είναι φωτοτυπία και ήταν και μισό. Το υπόλοιπο είναι από άλλο καρδιογράφο. Φαίνεται ότι έχει μια διάχυτη ανάσπαση, η οποία είναι τόσο στο κατώτερο, 2-3 αβεφούτ, όσο και στο πλάγιο, V4, V5, V6, και έχει πιάσει και τη V3. Ποια θα μπορούσε να είναι η διάγνωση? Θα μπορούσε να είναι οξυέμφραγμα. Θα μπορούσε. Κάνει και ένα κάτωπτρο στην ένα και στην άβε left. Θα μπορούσε να είναι περικαρδίτιδα. Ένας αορτικός διαχωρισμός, λίγο extreme, αλλά μια πνευμονική εμβολή. Τάκο τσούμπο. Κάτι άλλο. Μπορεί να είναι μια μυοκαρδίτιδα που προσβάλλει τοπικά και έχει εμφάνιση εμφράγματος. Σωστό. Ποια εξέταση θα ζητούσατε? Σκεφτήκαμε όλες αυτές. Βέβαια, θα ήθελα να μου πείτε και με ποια σειρά θα τη ζητούσατε, για να σας πω και με ποια σειρά τις κάναμε εμείς. Ξεκινήσαμε από το υπερηχοκαρδιογράφημα που το είχαμε στα επίγοντα. Και τι φάνηκε? Φάνηκε υποκινησία στην κορυφή, αλλά και στο κατώτερο πλάγιο τείχομα, μια επηρεασμένη συνολική συσταλτικότητα, ένα κλάσμα γύρω 45 με 50%. Δεν είχε περικαρδιακή συλλογή. Η αορτική ρίζα ήταν φυσιολογική και η ανιούσα αορτή. Δεν είχε διάταση στις δεξιές κοιλότητες. Δεν είχε και διαφυγές στις κολποκοιλιακές βαλβίδες, ούτε και στην αορτή. Δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερα ούτε η ακτινογραφία θώρακος. Είχαμε πάρει το βιοχημικό έλεγχο. Η ασθενής μπήκε εισαγωγή, συνέχιζε να πονάει. Και ο βιοχημικός έλεγχος μας τεκμηρίωσε ότι μάλλον έχει έμφραγμα. Έχει ανεβάσει τροπονίνη και ακολουθούν και τα υπόλοιπα ένζημα την κίνηση ενός εμφράγματος. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είχαν πιστεί νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά δεν βιαστήκαμε και τη βάλαμε λοιπόν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Κάναμε και τη στεφανιογραφία, όπου φάνηκε, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια αθυροσκλήρωση στον πρόστιο κατιόντα, εδώ φαίνεται ότι έχει μια σημαντική βλάβη μετά την έκφυση και άλλη μια εδώ μετά τον πρώτο διαγώνιο, αθυρωμάτωση στην περισπόμενη και δεν είχε κάτι το σημαντικό στη δεξιά στεφανιά αρτηρία. Όλα αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε σε κάποιες από τις διαγνώσεις που είπαμε, σύν αυτήν που είπε ο κύριος Κρανίδης και δεν την είχα βάλει. Προσπαθούσαμε να τα συνοψίσουμε, ενώ οι ασθενείς ήταν πάνω στο τραπέζι του αιμοδυναμικού. Είχε την ανάσπαση στη 2-3 αβεφούτ από τη V3 μέχρι τη V6 με κάτωπτρο στην 1 και στην AV left.
Είχε υποκινησία στην κορυφή αλλά και στο κατώτερο πλάγιο με επηρεασμένη συνολική συσταλτικότητα στον υπέρυχο. Είχε μια τροπονίνη γύρω στις 15.000 και σημαντική νόσο στον πρόστιο κατιόντα κλάδο χωρίς σημαντική στένωση στη δεξιά στεφανία αρτηρία στεφανιογραφία και δεν είχε κάπου ένα αγγείο αποφραγμένο. Οι ασθενείς πονάει και ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, θα σας δείξω μια αριθμία. Έκανε κοιλιακή μαρμαριγή. Ανατάχθη με μια ποινίδωση, αλλά θεωρήσαμε τότε ότι μας έβγαλε το θεραπευτικό της δίλημα, γιατί είπαμε, θα κάνουμε αγκιοπλαστική. Και προχωρήσαμε και κάναμε αγκιοπλαστική στον πρόστιο κατιόντα, που εκεί ήταν και οι σημαντικότερες βλάβες. Με ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν μετά την έκφυση, είχε μια 70-80% και αμέσως μετά τον πρώτο διαγώνιο είχε μια επιμήκη στένωση και εκεί περίπου τόσο. Ναι, μετά τον πρώτο διαγώνιο. Και όταν όμως τις βλάβες φτιάξαμε, η ασθενής συνέχισε να πονάει μετά την αγκιοπλαστική, αλλά λιγότερο από ό,τι πριν, αλλά συνέχιζε να πονάει. Ποιο ήταν όμως το κλινικό μας αποτέλεσμα? Αυτό ήταν το καρδιογράφημά της μετά την αγκιοπλαστική. Πέσανε λίγο στο πλάγιο τείχωμα οι ανασπάσεις, αλλά οι άλλες παρέμειναν. Δηλαδή, θεραπεύσαμε, ας πούμε, τις ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, όχι την ασθενή. Τι να έχει όμως η ασθενής μας, από τι πάσχει? Βγήκε από το αιμοδυναμικό εργαστήριο αιμοδυναμικά σταθερή, ελαφρώς διαγερτική. Ήταν ανίσχυη κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας και της αγκιοπλαστικής, διαγερτική έγινε στο τέλος. Στη μονάδα, από διαγερτική άρχισε να παραπονιέται για αυγενική κεφαλαλγία. Αυτή συνέχισε να επιμένει παρά τη χρήση αναλγητικών και έκανε και ένα επεισόδιο εμέτου. Σταδιακά άρχισε να γίνεται βήθεια. Ευνίδια, παρουσίασε αφασία εκπομπής πρόσληψης, άρχισε να ρίχνει κορεσμό, έπεσε σε κόμμα δηλαδή με λίγα λόγια και αναπνευστική ανεπάρκεια, αντιμετωπίστηκε με διασωλήνωση, έγινε νευρολογική εκτίμηση, δεν χρειαζόταν πια να είσαι και νευρολόγος για να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις και μια επίγουσα αξονική εγκεφάλου, η οποία ανέδειξε αυτή την τεράστια παραχνοειδή αιμορραγία. Εκτιμήθηκε από τους νευροχειρουργούς, είχε ήδη μεταφερθεί στη Γενική ΜΕΘ, συνέστησαν να γίνει παρέμβαση, έγινε παρέμβαση, η οποία ήταν σχετικά επιτυχής από ό,τι πάει η νευροχειρουργή. Το επόμενο 24ωρο εμφάνισε ήδη ένα εμπείρετο, έκανε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε μετά από 3 ημέρες. Τώρα, τι δεν σας είπαμε σε αυτή την παρουσίαση? Δεν σας είπαμε ότι κατά την αγκιοπλαστική της δώσαμε φόρτιση με 180 μιλιγκράμμ την καγκρελόρης, έγιναν 8.000 μονάδες υπαρήνη και επειδή ήταν ανίσχυε έγινε ένα σεσέμιδα ζολάμι. Τι λάθος κάναμε, όπως το είδαμε εμείς, να μας πείτε κι εσείς. Παραπλανηθήκαμε από το σύμπτωμα και την αύξηση τροπονίνης σε συνδυασμό με το καρδιογράφημα, αν και δεν μας έδαινε πολύ με τον υπέρυχο, και στο πλαίσιο μιας ύπαρξης στεφανίας νόσου, το ενόχλημα το περιέγραφε τυπικά. Έλεγε ότι είχε κάψιμο, ειδικά όταν περπατάει. Παραπλανηθήκαμε από το επεισόδιο κοιλιακής μαρμαριγής στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Αν κάτι γκαρίζει στην αυλή μας, ποιος θα πει ότι είναι ζέμπρα και δεν θα πει ότι είναι γάιδαρος? Και τα βασανιστικά ερωτήματα είναι, προϋπήρχε η εγκεφαλική αιμορραγία ή προκλήθηκε από τα αντιθρομβωτικά φάρμακα που δώσαμε? Είχαμε βάσιμους λόγους να σκεφτούμε αυτήν την όχι τόσο συχνή διάγνωση, η οποία μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια της αγκιοπλαστικής ή λίγο μετά? Από το ιστορικό και από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τότε, δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μας. Αλλά ίσως θα έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί, γιατί το είχαμε περιγράψει με τον Κώστα Τολέτσα ήδη 11 χρόνια πριν. Και μάλιστα σε έναν ασθενή στον Ευαγγελισμό, ο οποίος είχε ένα πολύ πιο θεαματικό καρδιογράφημα από αυτό που είχαμε εμείς. Ο οποίος και αυτός έκανε στεφανιογραφία, αλλά ήταν πιο τυχερός, δεν είχε νόσο. Τελικά και αυτός είχε καταλήξει. Σήμερα, όπως έλεγε και ο Γαρδίκας, ο άνθρωπος νοσεί από μία νόσο. Σήμερα ξέρουμε ότι η παραχνοειδής αιμορραγία κατακλείζει από κατεχολαμίνες
τον οργανισμό που βομβαρδίζουν το μυοκάρδιο και μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες εικόνες και θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, τουλάχιστον όσοι κάνουμε επίγοντα, γιατί μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί και να μας συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και να γίνουμε μεταχριστών προφήτες. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον κύριο Μάκη. Και το CPKMB από πού ήταν ευξημένο και αρκετά. Θεωρήθηκε για μας ότι ήταν στα πλαίσια της μυοκαρδιακής βλάβης. Αλλά η άρρωστη την προηγούμενη μέρα, έτσι κι αλλιώς, είχε μια εργώδη μέρα, μας είπε, είχε βάφτιζε το εγγόνι της, είχε μια δραστηριότητα. Το MB θεωρήθηκε ότι ήταν από το έμφραγμα. Γι' αυτό και το αντιμετωπίσαμε ως τέτοιο. Ναι, Μάκη, ενδιαφέρον το περιστατικό. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να παρατηρήσω. Υπήρχε μια δισκρέπανση μεταξύ καρδιογραφήματος και στεφανογραφικών ευρημάτων. Συμφωνώ. Ενώ έχουμε ανασπάσεις στο κατώτερο και στο πρόσθετο πλάγιο, ουσιαστικά δεν είχαμε κανένα βουλωμένο αγκείο. Δηλαδή υπήρχαν βλάβες, 70-80%, που δεν δικαιολογούν ανασπάσεις σε πολλαπλά τυχώματα. Γι' αυτό και εμείς σταματήσαμε και το συζητάγαμε, αλλά ναι. Έκανε το επεισόδιο της VF εκείνη την ώρα. Ναι, πιθανώς και εγώ αυτό θα έκανα. Θα είναι για κάποιο αγκείο. Αλλά το θέμα τώρα, αν προϋπήρχε ή όχι, έπρεπε να εκτιμηθεί κλινικά από άλλα ευρήματα. Αν υπήρχαν νευρολογικά συμπτώματα κλπ. Δεν είχε καμία νευρολογική συμπτωματολογία. Καμία. Ούτε καν κεφαλαλγία δεν είχε αναφέρει μέχρι τότε. Το ενόχλημα των προεξάρχων ήταν καθαρά το πιστοστερνικό άλγος. Γι' αυτό είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο. Εντάξει, το έχουμε δει αυτό πάντως σε αιμορραγίες κεντρικού νευρικού συστήματος. Υπάρχουν ανασπάσεις σε πολλά τυχώματα και να είναι εικόνα τάκο τσούμπο ή κάτι άλλο. Πάντως και ακόμα και στη στεφανιογραφία, αν δείτε, φαίνεται και η υποκίνησία όσο μπορεί να φανεί η στεφανιογραφία στην κορυφή, το οποίο δεν τέριαζε όντως με το ηλεκτροκαρδιογραφικό εύρημα, ούτε και σε εμάς τέριαζε. Ναι, το ερώτημα είναι γιατί δεν τέριαζε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν... Είπαμε ότι ήταν distal. Άμα δείτε το καρδιογράφημα, είχε ανασπάσει V4, V6 ανασπάσεις, το ΕΣΤΕ. Ναι, και είχε στο και ταυτόχρονα είχε στο κατώτερο ανασπάσεις. Χωρίς ο LED να κάνει ραπ-απ στην κορυφή. Δηλαδή, ένας μεγάλος αυτό ρώτησα. Δεν έκανε ραπ-απ στην κορυφή. Αν δεν έκανε. Απλώς είχε μια μεγάλη δεξιά που είναι ένα πολύ μεγάλο PLV. Όχι, όχι. Που από εκεί μπορεί να είναι τα συμπτώματα και στο οπίστιο πλάγιο τείχων. Αλλά η δεξιά δεν είχε σημαντική νόσο. Και ήταν ανοιχτό αγκείο. Πάντως, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι είναι ένα έφραγμα. Μία θρόμβωση σε ένα αγκείο το οποίο ήταν στενωμένο τέλος πάντων 60-70% όπως ήταν. Λύθηκε ο θρόμβος, πήρε αντιπυκτική αγωγή λόγω της αγκιοπλαστικής και μοράγησε στον εγκέφαλο. Νομίζω ότι επειδή είπε στη ζεύρα και το. Και το άλογο. Για το καρδιογράφημα, είχε και Q το καρδιογράφημα, είχε μόνο ανασπάσεις. Είχε και Q, αλλά παραπονιέται ότι πονούσε μέρες πριν. Άρα προφανώς είχε κάπου να έχει κάποιο έμφραγμα και να έχει κάποιες ανασπάσεις, οι οποίες να μην πέσανε και ιδιαίτερα μετά. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Να έχει έμφραγμα δηλαδή και το οποίο μετά να κάνει και αιμορραγή. Απλώς να συμπληρώσω, στον υπέρχο δεν υπήρχε ανέβρισμα, ούτε ουλή, ούτε. Όχι, είχε υποκινησία. Εντάξει, στον υπέρχο να πούμε ότι ήταν. Είχε ροή. Να κρίναμε καλύτερα. Αμέσως. Είχε ροή, γι' αυτό δεν κύριε Μανώλη, αμέσως. Είχε ανέβρισμα. Ήθελε το σταλίκα για να σε σώσει και βλέπει ότι σε κατέστρεψε. Γιατί τα ωραία. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε υπερήφανοι. Κάτσε με το Μανώλη. Το γεγονός ότι ο υπέρηχος αυτός ήταν μούφα. Δηλαδή, που ακούστηκε στο Τζάνιο να δώσουμε υπέρηχο με 45 κλάσμα και να λέμε ότι η κορφή δεν είναι καλή. Μπορεί και... να ήταν η δική μου αυθαιρεσία. Όχι, όχι. Εμείς να μην το ήταν 45, κύριε Παπαδάκη. Το ένα λάθος με το άλλο συνέχεια. Φαίνεται ο υπέρηχος αυτός ότι μπορεί να οφείλεται κάπου αλλού. Κύριε Μανώλη, πες. Ήταν προκλητικό, γι' αυτό ήταν για να σας προκαλέσω. Όχι, όχι, όχι. Να σας πω όμως κάτι τώρα, γιατί δίδεται ένα μήνυμα. Άμα έρθει στα εξωτερικά ιατρία τέτοιος, ρε εσύ, εθί στην αίρε στο Σκαλκότα εδώ πέρα, είχα ακούσει ότι μπορεί να είναι και εγκεφαλική αιμορραγία. Δίνεται ένα μήνυμα, το οποίο είναι, δεν πρέπει να δοθεί αυτό το μήνυμα. Νομίζω όλα γίνανε στην εντέλεια, ήταν μια επιπλοκή των αντιμοπεταλιακών φαρμάκων, τα οποία ήταν αυτό. Και τώρα, εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή ερώτηση. Εγώ θυμάμαι, αλλά περνάνε τα χρόνια και μια φορά τα ξεχνάμε, ότι οι εγκεφαλικές αιμορραγίες κάνανε αρνητικά ΤΑΦ στο προκάρδιο. Δεν θυμάμαι, εκτός και αν είναι καινούργια γνώση, να κάνουν και ανάσπαση του ΕΣΤΑΦ δίκην εμφράγματος.
εκτός και αν είναι καινούργια. Αυτό είναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι το σύνηθες που περιγράφεται. Ναι, αλλά είχαμε περιγράψει στον Ευαγγελισμό αυτό το περιστατικό που είχε αυτή την τεράστια ανάσπαση. Άρα λοιπόν τώρα που και είχε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Αν βλέπουμε ανάσπαση και πονάει, να τον στέλνουμε πριν οτιδήποτε για μια αξονική εγκεφάλου. Βασκέ. Όχι, όχι. Ξέρω εγώ, πρώτα στεφανιογραφία, κύριε Μανώλη, μετά κτηνογραφία. Λοιπόν, τελειώνει το session, πέρασε η ώρα. Συνεχίζουμε οι υπόλοιποι.